την επιστροφή 424,8 εκατομμυρίων ευρώ και μάλιστα εντόκο ζητάει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πως όπου αφορά σε παράνομες κρατικές ενισχύσεις που δόθηκαν μέσω του ΕΛΓΑ στους αγρότες την περίοδο 2008-2009, πράγμα που σημαίνει πως οι αγρότες καλούνται να επιστρέψουν χρήματα για λάθος διαχείριση από την τότε κυβέρνηση και τους αρμόδιους υπουργούς. Ούτε ένα ευρώ δεν θα δοθεί από τους αγρότες, σύμφωνα με τον κύριο Γιώργο Σακοράφα. Αυτοί που θέλουν να πάρουν πίσω τα χρήματα που έδωσε τότε η κυβέρνηση κάτω από την πίεση των Γεωργών που είχαν τότε τις μεγάλες κινητοποιήσεις και αναγκάσαν τον κύριο, την κυβέρνηση την τότε, του υπουργού του κύριου Χατζηγιάννη να δώσει 447 εκατομμύρια ευρώ σαν ενισχύσεις για τις ζημιές που πάθαμε από τις καιρικές συνθήκες σε όλα σχεδόν τα προϊόντα εκείνης της χρονιάς. Έρχονται τώρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ζητάνε τα χρήματα πίσω. Δεν έχουν να πάρουν φράγκο και δεν πρέπει να ασχοληθεί καθόλου η κυβέρνηση με, με αυτήν την επιστροφή χρημάτων. Δεν πρέπει να το συζητήσει καθόλου. Ο εκβιασμός ουσιαστικά γίνεται προς τους αγρότες να σταματήσουν να διεκδικούν χρήματα από τις ζημιές που παθαίνουν, από τις αποζημιώσεις και από τις πολιτικές που εφαρμόζονται από τους ίδιους πάλι. Παράλληλα με την ίδια απόφαση, η Επιτροπή θέτει προθεσμία 4 μηνών για τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την ανάκτηση εντόκως από τους παραγωγούς των σχετικών χρηματικών ποσών. Επίσης, ζητά πλήρη ενημέρωση σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται για την ανάκτηση μέχρι 8 Δευτέρου του 2012.